για να καλωσορίσουμε και τους δύο δημάρχους λοιπόν που εκπροσωπούν τις δύο διαφορετικές απόψεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Αν εκπροσωπούμε διαφορετικές απόψεις. Θα το δούμε στην πορεία. Δήμαρχος στο Μαρούσι και ο κύριος Σωτήρης Μεθενίτης, δήμαρχος στο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, Νίκο Υποφάτη και εσύ είσαι κοντά μας και κάνουμε όλοι μαζί την κουβέντα. Δήμαρχος στο Σκάι. Ο δήμαρχος του Σκάι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Κερεμετζόγλου, τον Γιώργο. Έχουμε και τον Νίκο τον Υποφάντη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται καταρχήν, σε ποιες περιπτώσεις και με ποια κριτήρια θα επιλέξετε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί σίγουρα σε κάθε Δήμο, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλους Δήμους, λίγο αλλαλού μου φαίνεται και αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι εμείς αρχής εξ αρχής λέμε ότι ένας κακός νόμος, όσο κακός και να είναι, όταν υπάρχει, κανείς θα πρέπει να τον εφαρμόσει. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι θα προσπαθήσει, και εμείς το λέμε ότι είναι άδικος και θα προσπαθήσουμε να τον αλλάξουμε. Μέχρι τότε λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε πει είναι όποιοι μπορούν να πληρώσουν θα πάνε να πληρώσουν, είναι σαφές αυτό. Όσοι όμως δεν μπορούν να πληρώσουν, ποιος θα τους το επιβάλλει, αφού η τσέπη τους δεν έχει να το κάνει. Υπό αυτήν την έννοια και σαν ιατρικός σύλλογος αλλά και σαν Δήμη είπαμε πίσω από κάποιες οικογένειες υπάρχουν όχι ευπαθείς ομάδες όπως ορίζονται στεγνά από τον νόμο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υπάρχουν χρόνιοι πάσχοντες οι οποίοι σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι τρίτης ηλικίας ή μπορεί να είναι και βρέφη, τα οποία τα κανείς θα τους κλείσει το ρεύμα, πίσω από αυτήν την ενέργεια μπορεί να υπάρξει και κίνδυνος για τη ζωή. Εμείς λοιπόν έχουμε φέρει με εξώδικη διαμαρτυρία και πιθανολογώ και ο συνάδελφος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και τους λέμε με σαφή τρόπο ότι αν κλείσουν το ρεύμα, εφόσον κάποιος δεν μπόρεσε να πληρώσει και κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή, τότε φέρουν ακέραιη την ευθύνη για ό,τι συμβεί. Αλλά το ρεύμα θα έχει κοπεί. Το ρεύμα θα έχει κοπεί εφόσον κάποιοι έχουν κάνει αυτή την ενέργεια. Άμα τον άλλο νόμος τον έχει ναι, από εκεί και πέρα, ακούστε, να ξέρουμε ο καθένας τι μπορεί να κάνει σε αυτήν την κοινωνία. Έτσι. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, αφενός με θέτουμε πρώτον ευθυνών τους αρμοδίους. Μάλιστα. Και δεύτερον, εμείς ως Δήμος, αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα τα κοινωνικά και προνοιακά τους κριτήρια, τα οποία θα ελεγχθούν, θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Πιστεύω ότι πολλοί Δήμοι έχουν καταβάλει και ποσά σε συγκεκριμένες οικογένειες όταν δεν έχουν να φάνε. Να ρωτήσω κάτι, τα κριτήρια. Πώς μπορείτε σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο όπως είναι ο Δήμος Μαρουσίου, πώς μπορείτε να βρείτε και να είστε και σίγουρος για να τον εκπροσωπήσετε ότι κάποιος είναι άπορος, ότι δεν, δηλαδή είναι κοιτάξτε, λίγο καταρχήν θα πούμε ότι αυτός που δεν μπορεί αναλαμβάνει και την ευθύνη του δεν μπορώ. Και από εκεί και πέρα, εφόσον διακοπεί το ρεύμα γιατί δεν μπόρεσε να πληρώσει, θα έρθει η κοινωνική υπηρεσία, η προνοιακή, ή θα έρθει και ο ίδιος στις υπηρεσίες τις νομικές για να το εξετάσουμε και να δούμε πού ακριβώς μπορούμε να το στηρίξουμε. Και όπως είπε πολύ σωστά ο συνάδελφός μου, είναι σαφές ότι εμείς θα έχουμε παράσταση επί των διαδικασιών. Μάλιστα, χθες πήραμε και πρωτοβουλία ότι και οι εργαζόμενοι μας και οι πολίτες θα είμαστε στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, διότι εμείς σήμερα λέμε ότι είναι ένας άδικος φόρος και εμείς πιστεύουμε πίσω ότι θα αποδειχτεί ότι είναι και ένας παράνομος φόρος. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις που ξέρουμε ότι πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν, αυτό που να επανασυνδέσουμε και διαχωρίζουμε τελείως τη θέση μας με το κίνημα δεν πληρώνει. Δεν έχουμε καμία σχέση. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Είναι σαφές ότι αυτό που είπε ο συναδελφός μου είναι σαφές ότι πρέπει να το διαχωρίσουμε και εμείς. Άλλο δεν το δεν μπορώ και άλλο το δεν θέλω. Το δεν θέλω δεν εκφράζει κανένα μας. Και επειδή θα πρέπει να πάμε προς διάλειμμα για εμπορικά μηνύματα, απλά να παρατηρήσουμε ότι η ερώτηση του Νίκου του Υποφάντη ίσως θέτει το θέμα στη βάση του. Σε μια κοινωνία που υπάρχει ανάγκη αλληλεγγύης, όταν πιο πριν έχουν διαραγεί οι σχέσεις εμπιστοσύνης, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε πάντως σίγουρα στο θέμα αυτό. Το κοινωνικό ζήτημα θα πρέπει να το βλέπουν όλοι και όχι μόνο οι δήμαρχοι. Ας το βλέπουν και πάνω από την κεντρική εξουσία. Θα το δούμε και πάλι θα επανέλθουμε στο...